centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε την περιφέρεια. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω πώς προέκυψε αυτή η έκτακτη σύσκεψη σήμερα, παρουσία και των ΨΕΑ και της πολιτικής προστασίας. Κοιτάξτε κύριε Νατσούρη, σε αναμονή των όποιων εξελίξεων και τέλος πάντων σε μια διαδικασία που παρόλο δεν έχει αυτό που λέμε πρωτόκολλο από το Γενικό Σχεδιασμό σε αντιμετώπιση αυτού του είδους της περιπτώσης, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να συγκαλέσουμε και το ΣΟΠ όσον αφορά το κομμάτι του τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα και πώς αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε και να βοηθήσουμε και να είμαστε πιο οργανωμένοι στη σημερινή δομή και λειτουργία όλων των υπηρεσιών. Είναι το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Καλέστηκαν όλοι, δηλαδή ήταν και ο στρατός και η αστυνομία και η πυροσβεστική και η εθνική. Άρα λοιπόν σήμερα στη σύσκεψη ήταν και στρατός και αστυνομία. Ήρθα στην πολιτική προστασία, κύριε Νατσούρη. Συμμετέχουν και πυροσβεστικοί. Έτσι, δεν ήταν κάτι έξτρα. Ναι, ναι, ναι. Και ο καθένας από το κομμάτι το δικό του προσπαθήσαμε να κωδικοποιήσουμε κάποια θέματα. Ήταν και οι δήμαρχοι εκεί. Ήταν και οι δήμαρχοι εκεί, νομίζω. Ήταν ο δήμαρχος Άργους Οριστικού, οι δύο αντιδήμαρχοι της Καστοριάς. Ναι. Και ο κύριος Μπαμπούλης που είναι στελέχος και είναι και ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας. Προστασίας από τον Εστόριο, ναι. Θέλω να πω είναι ότι θα δώσουμε στη δημοσιότητα. Καταρχήν από χθες έχει έρθει μια κύκλωση από το Υπουργείο Ψηφιακών Μέσων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου θα δημιουργήσουμε, μπορεί και από σήμερα, μια ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας με όλα τα όργανα τα οποία, δηλαδή σήμερα ίσως είναι και η τελευταία σύσκεψη που γίνεται, παρόλο που την κάναμε στην αίθουσα του αμφιθεάτρου. Γιατί την κάνατε στη θέση του αμφιθεάτρου για λόγους προστασίας, για να έχετε πρόσταση. Έτσι ακριβώς, αλλά και αυτό σταματήσει κύριε Νατσούρη. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας αυτό που προσπαθούμε και βλέποντας κάποια μηνύματα από χώρες του εξωτερικού, επαναλαμβάνω, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Θα πρέπει όλοι μας να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε φορείς και ότι δεν θέλουμε να το μεταδώσουμε στον συνάνθρωπό μας. Καλά, μην ορκίζεστε ότι δεν είμαστε κιόλας. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία του ότι εμείς δεν θα προσβληθούμε από τη συγκεκριμένη ίωση. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Παραλαμβάνω. Αν είναι πολύ σοβαρά, όπως σας πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρά, γιατί μας είπε όχι στην καραντίνα ο κύριος Χαρδαλιάς. Κύριε Νατσούλη, κάνουμε έκκληση, επαναλαμβάνω, στους συμπολίτες μας να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην θεωρήσουν ότι αυτοί δεν προσβάλλονται από την ίωση και να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο και τη στάση ζωής που πρέπει όλοι μας ανεξαιρέτως. Για να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού. Περιμένουμε με αγωνία τα χθεσινά αποτελέσματα. Δεν έχουν βγει ακόμα. Προσέξτε. Τα 17-18 πόσα είναι. Τι θα συμβούν σε λίγες μέρες. Τα 17... Κλείσε λίγο την πόρτα. Τα 17-18 εννοείται κύριε Σαββόπουλε. Αυτά που είναι. Περιμένουμε. Ναι κύριε Σαββόπουλε. Μέσα σε 4 μέρες κύριε Νατσούρη τα εργαστήρια άρχισαν να σηκώνουν τα χέρια. Αναλύσεις που βγαίνανε μέσα σε 6 ώρες, τώρα φτάσαμε σε 18 και πιθανόν σε 5 μέρες να στέλνει κάποιο δείγμα η Καστοριά, γιατί στέλνουν δείγματα από όλα τα μέρη της Ελλάδος και να βγαίνουν τα αποτελέσματα μετά από 5 μέρες. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Υπάρχουν μηχανήματα στην Ελλάδα που κάθονται και κοιμούνται και ξεκουράζονται, μας είπε πριν από λίγο ο καρδιολόγος και ειδικός ερευνητής ο κύριος Φαρσαλινός, ο οποίος διατέλεσε και εδώ στην Καστοριά. Ρωτήστε, λέει, τα πανεπιστήμια. Η Καστοριά έπρεπε ήδη να έχει μπει στην καραντίνα και να έχουν ελεγχθούν άμεσα και οι 40.000 κατοικοί της. Να σας πω τι αποφασίσαμε σήμερα, κύριε Νατσούλη. Να μας πείτε γιατί. Από χθες, κύριε Σαββόπουλε, είχαμε και το όχι Χαρδαλιά. Μέχρι που να δούμε, λέει, τα πραγματικά γεγονότα. Ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα, κύριε Σαββόπουλε. Έτσι, τι να δούμε. Ο τόνος της φωνής σας πραγματικά μου αρέσει. Γιατί είναι σε αυτό δηλαδή που πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι συμπολίτες μας ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο κύριος Χαρδαλιάς μόλις έλαβε την επιστολή επικοινώνησε μέσω του βουλευτή και τέλος πάντων είμαστε σε μια επικοινωνία γιατί το κέντρο επιχειρήσεων, εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, βλέπει όλη την Ελλάδα, εμείς η επιστολή που κάναμε εχθές αλλά και πριν τρεις μέρες ήταν στην κατεύθυνση αυτή. Ότι εδώ είμαστε 10-15 μέρες πιο μπροστά από την εξέλιξη του φαινομένου
Και ότι τέλος πάντων, όπως είπατε, τα οριζόντια μέτρα που επιβάλλουν και που πάνε καλά για τις υπόλοιπες περιοχές, εμάς ίσως δεν επαρκούν. Αυτή είναι η αγωνία, όπως η δική σας και η δική μας. Και δεν είναι θέμα αν θα κατηγορηθούμε για έλλειψη ευθύνης ή όχι. Εμάς μας ενδιαφέρει η προστασία της δημόσιας υγείας των συμπολιτών μας. Όσον αφορά τα μηχανήματα, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και τρεις μέρες να αγοραστεί ένα μηχάνημα από την περιφέρεια, έτσι ώστε να αποδοθεί γρήγορα σε λειτουργία μέσω ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος. Αλλά κύριε Νατσούλη, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ίσως, και το λέω έτσι εν πλήρη ευθύνη των όσων δηλώνω, να έχουμε ξεφύγει από το στάδιο της ιχνηλασιμότητας και το στάδιο του ότι πρέπει να ελεγχθούμε όλοι. Τι να το κάνω εγώ, κύριε Νατσούλη, να φέρω ένα κέντρο το οποίο να ελέγχει ποιοι είναι φορείς, λέω έτσι σε 10 μέρες. Και να συνοστίζονται άλλα 200-300 άτομα με αποτέλεσμα να γίνεται επιπλέον διασφορά. Πρέπει άμεσα όλοι μας να καταλάβουμε ότι πρέπει να μπούμε σε ένα καθεστώς κατοίκων περιορισμό. Θα πρέπει να προσέξουμε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα των 15 ημερών. Ίσως χρειαστεί και 20 μέρες, 25, για να μην πάθουμε αυτά που έπαθε η Ιταλία και άλλες σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες. Θα επανέλθετε στον κύριο Χαρδαλιά, κύριε Σαββόπουλε, για το αίτημα να κλείσει ο νομός. Γιατί εδώ λένε ότι αν μπει ο νομός σε καραντίνα, τότε το κράτος θα πρέπει να αποζημιώνει επιχειρήσεις, εργαζομένους, δεν ξέρω τι οικονομικά δεδομένα μπαίνουν. Θα με αφήσετε να πω ότι αποφασίστηκε σήμερα ή θέλετε τώρα να κάνουμε μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνει το κράτος. Πείτε εσείς. Το τι πρέπει να κάνει το κράτος, το είπαμε πριν δύο μέρες με σαφέστατο. Με σαφέστατο κείμενο. Έτσι. Απαιτούμε, γράψαμε, προσέξτε, συνυπογράφοντα όλοι οι παρεμπλεκόμενοι. Η επιστολή στάλθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο γραφείο του Υφυπουργού τη Γενική Πολιτική Προστασία, τη Πολιτική Προστασία μάλλον, γιατί ο κ. Χαρδαλιάς όταν κάναμε τη συνάντηση δεν είχε ορκιστεί ακόμα Γενικό Υφυπουργό Πολιτική Προστασία. Ήμασταν ξεκάθαροι. Είναι κάτι που αξιολογείται. Θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών να αποφασίσουν έκτακτα μέτρα για όλη την Καστοριά, όπως αποφασίσανε για τα δύο τα χωριά. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου, θα πρέπει να σταματήσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, τις βόλτες στην παραλία, δηλαδή να βλέπουμε ξαφνικά στην παραλία χωρίς μάσκες να περπατάνε 200-300 άτομα. Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Εμείς ως συντοριστικό όργανο πολιτικής προστασίας σε συνεργασία αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια τηλεφωνική γραμμή για μια πρώτη πληροφορία, γιατί αυτή τη στιγμή και ίσως και μετά από 2-3 μέρες κάποια τηλέφωνα να μην έχουν τη δυνατότητα να σηκώνουν, έστω και για ψυχολογικούς λόγους, δηλαδή μια πρώτη ενημέρωση. Άρα λοιπόν αποφασίσατε τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Κοιτάξτε, το ψυχολογικής υποστήριξης θέλει και μια εξειδίκευση, μια υποστήριξη από έναν ψυχολόγο. Αυτή τη στιγμή η δομή της περιφέρειας δεν έχει ψυχολόγο και δεν ξέρω κατά πόσο. Είναι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης μας. Και φαντάζομαι ότι σε λίγες μέρες θα λειτουργήσει σε επίπεδο περιφέρειας. Προσπαθούμε να το κάνουμε και αυτό σε επίπεδο ΠΕ Καστοριάς. Θα ξέρουμε σήμερα, αύριο, αν λειτουργήσει και ξεχωριστά γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μπορεί ένας πολίτης, εφόσον δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το νοσοκομείο, με το 1155, να μπορεί να πάρει έναν άνθρωπο και να πάρει μια πρώτη πληροφορία. Αποφασίστηκε να δημιουργηθεί, επαναλαμβάνω, ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας μεταξύ μας όσων εμπλέκονται μια επικοινωνία. Είναι πλατφόρμα επικοινωνίας, είναι σαν ένα δίκτυο, δηλαδή για να σταματήσουν πλέον οι συναντήσεις έτσι σε κλειστούς χώρους, ασχέτως και αν είμαστε αεροκατοικημένοι. Θα υπάρχει ένα όχημα επιφυλακής σε κάθε δομή αυτοδιοικητική, που σημαίνει ότι μπορεί όχι να μεταφέρει ασθενείς, προσέξτε, γιατί αυτό προϋποθέτει κάποια μέτρα ασφαλείας. Έστω και για μια απλή μεταφορά, κάποια μεταφορά. Ναι. Κοιτάξαμε λίγο το κομμάτι όσον αφορά τα υλικά τα οποία ζητήθηκε, δηλαδή από το ΕΚΑΒ, κάτι το οποίο δεν το ξέραμε, πιστέψτε το, και ένας λόγος που συναντηθήκαμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή κάνει ένα πραγματικά δύσκολο αγώνα, είναι τα ασθενοφόρα που μεταφέρουν τα περιστατικά, όπου πρέπει με κάποιες έτσι συνθήκες, με ειδικές στολές, να μεταφέρουν το προσωπικό τους ασθενείς στα κέντρα. Πλέον από σήμερα, κύριε Νατσούλη, δεν υπάρχουν νοσοκομεία, έτσι, πώς τα λένε, αναφοράς. Όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας από σήμερα λειτουργούν ως νοσοκομεία αναφοράς. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε ένα δεύτερο στάδιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα το ποδοστάδιο να υποδεχθεί. Σημαίνει ότι όλα δέχονται κρούσματα. Ναι, και ο καθένας μας, ξαναεπαναλαμβάνω, θα πρέπει με την προσωπική του στάση να δείξει στάση ευθύνης και σωστή συμπεριφορά και να προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε όλοι μας, κυρίως εσείς που είστε στα ραδιόφωνα, που σας ακούει πολλοί κόσμος, ότι τα πράγματα πλέον δεν χωράνε άλλες έτσι καθυστερήσεις
και πρέπει να εφαρμόσουμε το κάτι παραπάνω από μόνοι μας μέχρι να περιμένουμε να βγει η γενική οδηγία από κάτω. Μακάρι, ας πούμε, να μην έχει την εξέλιξη που έχει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά οι εικόνες που βλέπουμε, επαναλαμβάνω, σε άλλες χώρες μας φοβίζουν. Τι άλλο συζητήθηκε λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, πέρα από αυτό που το οποίο αναλύσατε? Το νητικό όργανο όπου θα μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας για να μπορέσουμε και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το σύστημα ανοιχτό. Μάλιστα. Τώρα, να επανέλθω λίγο στην προηγούμενη ερώτηση. Επειδή το κείμενο, όπως είπατε νωρίτερα και στάλθηκε, δεν υπογράφηκε από τους δύο βουλευτές. Το ζήτησα εγώ να μην το υπογράψω. Γιατί το ζητήσατε αυτό? Το μάθαμε ότι το ζητήσατε. Το ζήτησα εγώ γιατί ο καθένας έχει την αποστολή του και το ρόλο του. Κοινοποιήθηκε η επιστολή που ήταν ομόφωνα η επιθυμία αυτών που παρευρισκόταν και στους δύο τους βουλευτές. Και ο καθένας πρέπει από την πλευρά του να κάνει τις προσπάθειες στο πλαίσιο αυτό της επιστολής. Επειδή όμως ήταν μέσα στη σύσκεψη, κύριε Σαββόπουλε, είναι όταν υπέρ και οι δύο βουλευτές, είναι υπέρ του να μπει η Καστοριάς καραντίνα? Πρέπει να τους ρωτήσετε τους ίδιους. Εσείς τους ρωτήσατε. Εγώ τους είπα ότι δεν θέλω να υπογραφεί η επιστολή από εσάς. Εφόσον ήθελε κάποιος, θα μπορούσε να την υπογράψει. Είχε ανακοινωθεί το κείμενο, αλλά ζήτησα να μην το υπογράψουν. Από εκεί πέρα είναι στο. Το ζητήσατε εσείς ή το ζήτησαν αυτοί να μην υπογράψουν? Το ζήτησα εγώ και να ζούρι, σας λέω ευθέως. Γιατί ο καθένας πρέπει να καταλαβαίνει ότι κάποιοι μπορεί να είναι σε μια θέση έτσι, όχι δύσκολη, πιθανόν να έχουν μια διαφορετική άποψη. Από εκεί πέρα είναι στη δική σας ευχέρεια, σε κάποια έτσι προσοχή συνέντευξη. Να πάρουμε να τους δύο βουλευτές και να τους ρωτήσουμε αν είναι υπέρ της καραντίνας ή όχι. Ναι. Ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένοντας και τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω, τα οποία δεν έχουμε αποτελέσματα, είναι 16-17 νομίζω δείγματα ακόμα. Τα οποία καθυστερούν πάρα πολύ τα εργαστήρια πια. Δεν μπορούμε να έχουμε. Χθες η ώρα, τα προχθεσινά, κύριε Νατσούλη, τα αποτελέσματα βγήκαν 4 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι. Και τα χθεσινά ακόμα δεν έχουν βγει και είναι ήδη ώρα. Ναι. Η ώρα μεταξύ των οποίων είναι και του Δημάρχου Καστοριάς. Έτσι, είναι και του Δημάρχου, είναι από τα δικαίωμα. Τα θέματα που υπάρχουν και εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαββόπουλε. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.